στο μεσοδιάστημα για να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη εσείς ως κόσμος, ως άνθρωπος που ζείτε έτσι στο παζάρι. Η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με έναν τρόπο αντιμετωπίζεται, με την ανάπτυξη. Και όχι μόνο ανάπτυξη οποιαδήποτε, αλλά τη σωστή ανάπτυξη. Η Κύπρος ως δεύτερη μεγάλη βιομηχανία σήμερα έχει τον τουρισμό, για τον οποίο η Κύπρος διαθέτει όλες τις πρώτες ύλες, άφθονες, αρίστης ποιότητας και δωρεάν, που είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχία κάθε βιομηχανίας. Δυστυχώς, δεν αξιοποιήσαμε τον πλούτον αυτό που διαθέτουμε στον τουρισμό και αντί να πάμε στον ποιοτικό τουρισμό που φέρνει εισόδημα, πήγαμε στον μαζικό φθηνό τουρισμό και αποτέλεσμα είναι οι περισσότεροι ξενοδόχοι μας σήμερα είναι καταχρεωμένοι. Ο ποιοτικός τουρισμός προϋποθέτει και έργα υποδομής, έτσι, τα οποία δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Ο ποιοτικός τουρισμός προϋποθέτει και δημιουργία έργων υποδομής, έτσι. Μα ακριβώς. Πρέπει να ενθαρρυνθούν η δημιουργία των κατάλληλων ποιοτικών αναπτυξιακών έργων και υπάρχουν προτάσεις σήμερα, μεταξύ των οποίων και μία δική μας που από 25 τώρα χρόνια περιμένει απάντηση, στην Φοντάνα Μορόζα, ένα έργο που είναι υποδειγματικό στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι ανωτάτης ποιοτικής στάθμης και είναι εκείνο που θα προσελκύσει την αφρόκρεμα του τουρισμού από όλο τον κόσμο. Διότι η περιοχή αυτή έχει τη μοναδικότητα του να είναι αυτή που είναι όσον αφορά την φυσική ομορφιά, αλλά είναι και η ιστορία, η μυθολογία, η Αφροδίτη που θα αποτελέσουν πόλων έλξης για τον ποιοτικό τουρισμό. Συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα πρέπει να, και άλλα, αυτή τη θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Υπάρχει ο σύνδεσμος των μεγάλων αναπτυξιακών έργων και εκεί υπάρχουν 25-30 έργα ποιοτικά τα οποία είναι στη γραμμή και περιμένουν αδειοδότηση. Υπόσχεται η κυβέρνηση, μας έσχεθει ο ίδιος ο Πρόεδρος, βλέπουμε κάποια βελτίωση αισθητή στις πολυοδομικές διευθετήσεις, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα τα βήματα εκείνα που χρειάζονται για να προχωρήσει. Ναι. Το θέμα της χρηματοδότησης δεν έχει. Εκεί θα έχουμε πολλοί κόσμοι, επιχειρηματίες παραπονιούνται ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Οι τράπεζες μας δεν μπορούν πλέον δεν μπορούν μετά το κούρεμα να ανταπεξέλθουν και να γίνουν τόχημα για την ανάπτυξη. Ένα σωστό αναπτυξιακό έργο που η βιωσιμότητα του είναι εξασφαλισμένη εκ των πραγμάτων, δεν θα δυσκολευθεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή όμως χρειάζεται η επίσπευση, η επιτάχυση των αδειοδοτήσεων για να μπορέσει ο επιχειρηματίας να παρουσιάσει αδειοδοτημένο το έργο του και να παρουσιαστεί στους ενδιαφερομένους ξένους να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Δυστυχώς υπάρχει μια βραδίδη σε αυτό το πράγμα και χρειάζεται μια επίσπευση αισθητή και, όπως είπα, να δοθεί προτεραιότητα στα έργα ποιότητας. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω τη Σαρδινία. Η Σαρδινία ήταν μια χώρα για νήσους, πολύ πράσινη, πολύ όμορφη, αλλά δεν είχε ούτε ένα τουρίστη, διότι υπήρχε και η μαφία που απήγαγε τα παιδιά και ζητούσε ρίτα. Και ενεθάρθηκαν ένα έργο πριν 45-50 χρόνια. Και έγινε αυτό το έργο και σήμερα όλα τα αναπτυξιακά έργα της Σαρδινίας είναι ποιοτικά και ο κάτοικος της Σαρδινίας απολαμβάνει ένα από τα υψηλότερα κατακεφαλή εισοδήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον τουρισμό. Και εκεί δεν έχουν την μακρά σεζόν που έχουμε εμείς, των 8-10, ίσως και 12 ευρωπαϊκές περιοχές σεζόν. 3-4 μήνες μόνο έχουν. Και τον Αύγουστο ακόμα
μπαίνεις στη θάλασσα τους και βγαίνεις κατεψυγμένος. Εδώ στην Κύπρο η προτεραιότητα δόθηκε πρώτον και στη μεταρρύθμιση του κράτους για αυτά τα οποία λέτε για τη γραφειοκρατία, αλλά και στη στήριξη πρώτα του τραπεζικού τομέα. Πιστεύετε ότι ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου μπορεί να βοηθήσει? Ήδη βαρύνεται από 28 δις τόσα περίπου υπολογίζονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τι θα πρέπει να γίνει? Εκεί πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Η προσωπική μου αντίληψη, άποψη είναι ότι πρέπει αυτό το 9,5 δισεκατομμύρια του ΕΛΑ, το οποίο εδόθη καταχρηστικά σε μία υποπτώχευση εταιρεία, εδόθη αυτό το κολοσσίο ποσό τελείως αδικολόγητο. Πρέπει το κράτος, η κυβέρνηση μας, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές της Ευρώπης και να ζητήσει αυτό το ποσό, αντί να πληρωθεί, να δοθεί ως μακροχρόνιο δάνειο, χαμηλότοκο, και να το χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει την οικονομία της χώρας. Αυτό θα είναι ένας σημαντικός και καλός τρόπος να γίνει το πρώτο βήμα της ανάκαμψης της οικονομίας. Όσον αφορά τις εισπράξεις από τους καθυστερημένες χρεώστες, βεβαίως όσοι έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν, οφείλουν να πληρώσουν, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία οικονομία να δίνει χωρίς να εισπράξει. Αλλά υπάρχουν δυστυχώς πολλές περιπτώσεις δικαιολογημένες που δεν μπορούν να πληρώσουν, διότι έχασαν τα πάντα και δεν είναι δυνατόν από τη μια μέρα στην άλλη να δημιουργήσεις προϋποθέσεις να εξοφλήσεις δισεκατομμύρια. Και σε αυτό πρέπει το κράτος να το δει με τον προσήκοντα στοργή και ενδιαφέρον και να το αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο εκείνο που θα δώσει θεραπείες και όχι καταστροφή. Κλείνοντας, θα ήθελα τις δικές σας προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία. Πώς βλέπετε το μέλλον, το προσεχές μέλλον? Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον. Έχουμε περάσει και πολύ χειρότερα από αυτά που ζούμε σήμερα. Εκείνο που πιστεύω πως θα είναι το έναυσμα της ανάκαμψης είναι μόλις διαπιστωθούν εντός του έτους, αρχάς του επόμενου έτους, τα υποσότητες και η ποιότητα των κοιτασμάτων μας. Από τη στιγμή που θα εξασφαλιστεί αυτό το πράγμα, αμέσως το κράτος, η κυβέρνηση γίνεται αξιόπιστη, γίνεται αξιόχρεη και δεν θα δυσκολευθεί να εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια για την ενίσχυση της οικονομίας. Χρειάζεται η υπομονή. Ασφαλώς θα περάσουμε λίγο χρόνο ακόμα δυσκολίες, αλλά εφόσον θα διαχειριστούμε σωστά το φυσικό μας αέριο, αυτό τον βασικό μας πλούτο, τότε δεν βλέπω να υπάρχει κίνδυνος για την οικονομία της χώρας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωτιάδη.